Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, συμμετέχουμε και εμείς στο σημερινό συλλαλητήριο των ταξικών και αγωνιστικών σωματείων και καταθέτουμε το εξής ψήφισμα. Στην ίδια περίπου ρότα κινείται και το σωματείο του Ασκληπίου Βούλας που αντιπροσωπεία του συμμετέχει επίσης στη σημερινή συγκέντρωση. Θεωρούμε ότι πρώτον, καθοριστικό ζήτημα για όλο το εργατικό κίνημα και ιδιαίτερα τις ταξικές του δυνάμεις είναι η ανατροπή και η κατάργηση του νόμου Χατζηδάκη. Αυτό το τερατούργημα όχι μόνο δεν παίρνει διορθώσεις, αλλά αποτελεί αντιδραστική τομή στρατηγικής σημασίας υπέρ του κεφαλαίου. Επισφραγίζει και επεκτείνει την ατελείωτη μαύρη εργασία, την καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων, ενώ επιδιώκει να βάλει στο γύψο τη συνδικαλιστική δραστηριότητα, τους αγώνες και τις απεργίες, την ίδια τη λειτουργία των σωματείων. Δεύτερον, δηλώνουμε ότι δεν θα ανεχτούμε ούτε θα συμμορφωθούμε με το δεκάωρο, το πενηντάωρο, την κατάργηση του οκτάωρου, τη γενίκευση της ελαστικής εργασίας, τη δουλειά τις Κυριακές, τις φθηνές υπερορίες, την πλήρη ασυλία της εργατοσίας απολύσεις. Ειδικά για το δημόσιο δεν θα ανεχτούμε την ασταθή δουλειά, θα παλέψουμε για τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων και για δημόσιο σύστημα υγείας, καθολικό και αποκλειστικό, χωρίς τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Θα συγκρουστούμε με τις αντιδραστικές διατάξεις, με τις οποίες το κράτος και η κυβέρνηση θέλει να ελέγξει, κούνια που τους κούναγε, τα σωματεία. Δεν δεχόμαστε στον 21ο αιώνα, την εποχή της αλματώδους ανάπτυξης τεχνολογίας και της επιστήμης, να δουλεύουμε με όρους εργασιακού μεσαίωνα, χωρίς ωράρια, με εξαντλητικές βάρδιες, για μισθούς των 500 και 600 ευρώ, όταν η πλουτοκρατία, οι επιχειρηματίες στο κεφάλαιο θησαυρίζουν αμύθιτα ποσά. Δεν ανεχόμαστε να μετράμε καθημερινά στα δελτία ειδήσεων δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες διασωληνωμένους για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, αφού ο λαός μας παραμένει αποστράτευτος από την πανδημία. Οι υπουργοί και η κυβέρνηση έχουν το θράσος να λένε ότι το δημόσιο σύστημα υγείας είναι πεπερασμένο, ενώ για τις φρεγάτες και τα πολεμικά του σχέδια του υπεριαλισμού και όχι μόνο για τα κέρδη των επιχειρηματιών, αυτά τείνουν προς το άπειρο. Δεν θα ανεχτούμε αυτή την εγκληματική πολιτική που για μένα ακόμη φορά χαρίζεται στον λιποτάχτη ιδιωτικό τομέα υγείας να βγαίνει έξω από τη μάχη. Δεν ανεχόμαστε τα παιδιά μας, όπως είπε και ο προηγούμενος συναγωνιστής, να είναι καταδικασμένα στην αμορφωσιά, σε ένα σχολείο που μετατρέπεται και αυτό σε δυσβάστατο κόστος για τις φτωχές οικογένειες. Ακόμα με αυτή την άθλια εποχή, αυτή την άθλια πολιτική και τη δυνατότητα του εμβολίου, την ανάγκη, το πιο πολύτιμο όπλο που έχουμε αυτή τη στιγμή για την αντιμετώπιση της πανδημίας, το κάναν αντικείμενο εμπορίου, κόστος ωφέλους, τιμωρητικό προϊόν από τη μια μεριά και από την άλλη προϊόν προνομίων και δήθεν, πώς το λένε, ελευθεριών για τους εμβολιασμένους. Απέναντι στον νόμο και γενικά στην αντεργατική επίθεση, το εργατικό κίνημα πρέπει να προχωρήσει άμεσα στον ευρύτερο δυνατό συντονισμό, πριν απ' όλα με τις ταξικές δυνάμεις και στην ανάπτυξη του παρεργατικού αγώνα για τη ζωή με δικαιώματα. Για την κατάργηση του νόμου Χατζηδάκη, για την απειθαρχία στις απόπειρες εφαρμογής του, που σημαίνει στήριξη κάθε σωματείου που έμπρακτα τον αμφισβητεί, όπως συμβαίνει πρόσφατα με τα σωματεία των εκπαιδευτικών και όχι μόνο. Διεκδικούμε σταθερή δουλειά με σύγχρονα δικαιώματα, 7ωρο πενθήμερο 35ωρο, επαναφορά της κυριακάτικης αργίας, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, έξω οι εργολάβοι, όχι στο νέο ΕΣΥ της ιδιωτικοποίησης και της εμπορευματοποίησης, αυξήσεις στους μισθούς, απαγόρευση των απολύσεων, κατάργηση των νόμων Βρούτσι-Αχτσιόγλου για τον κατώτερο μισθό και όλων των αντεργατικών νόμων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Όχι στις αυξήσεις τιμών και στην τρομακτική ακρίβεια σε τρόφιμα, κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες. Δωρεάν ρεύμα και νερό για τα λαϊκά νοικοκυριά και τους ανέργους. Πάταξη της εσχροκέρδειας. Άμεση κατάργηση του ΦΠΑ σε όλα τα βασικά είδη διατροφής. Μείωση συντελεστών σε ηλεκτρικό ρεύμα και άλλα βασικά είδη. Έξω το κράτος και η εργοδοσία από τα σωματεία και τους αγώνες. Το σωματείο μας, εκτός από τη συμμετοχή του στο σημερινό συλλαλητήριο, καλεί σε αλληλεγγύη σε όλους τους αγώνες και τις απεργίες που εξελίσσονται αυτό το διάστημα,
Είναι περήφανο που έδειξε και την αλληλεγγύη του στον περίφημο αγώνα του σωματείου της, ενάντια στην απολυταρχία της Κόσκο, και είναι πολύ περίφημες οι κατακτήσεις που ήδη έχουν έρθει και θα έρθουν κι άλλες με αυτόν τον αγώνα. Και τέλος προτείνουμε κλιμάκωση με πανελλαδική πανεργατική απεργία μέσα στο Νοέμβριο. Σας ευχαριστούμε πολύ.